Δεν έχει σημασία, κοντό ψαλμό, βρε παιδί μου, θα δούμε. Έτσι κι αλλιώ δεν κρύβεται. Αν να ξεκινήσει ο άνθρωπο εκπομπή, θα τη δούμε, φαντάζομαι. Και τότε θα μιλάει, νομίζω. Ναι. Μάθαμε ότι ήρθατε να συμφωνήσετε μαζί με το Μέγκα για μια καινούρια εκπομπή Late Night βραδινή. Κάτι δεν κάνω. Δεν κάνω εκπομπή. Δεν έχετε έρθει για να συζητήσετε. Όχι, έχω να δείτε πότε. Εντάξει. Δεν κάνω εκπομπή, δεν κάνω εκπομπή. Δεν κάνω εκπομπή. Δεν κάνω εκπομπή. Αλλά να σας πω κάτι, και εμένα με ενημερώσανε για να έρθω εδώ. Τέτοια, εγώ πήγα να φάω σουβλάκια. Τι ήρθατε δηλαδή να φάτε σουβλάκια στο Μέγκα. Όχι, να φάτε μπαρμπουζάνι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να γίνει βραδινή εκπομπή. Μας έχετε λείψει το βραδινό. Όπως είπατε και εσείς τα Καρντάσιαν ότι σας έχει λείψει το βραδινό, μας έχετε λείψει και εσείς εμάς. Σου λέω δεν πάω να κάνω εκπομπή. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη. Γιατί δεν πιστεύεις? Δεν σας πιστεύω. Εντάξει. Εντάξει, καλή όρεξη, φεύγουμε. Όχι, δεν θέλω. Πήγατε να με πατήσετε πριν δηλαδή. Μα αφού μπαίνω ξαφνικά πάνω από εδώ να κάνω μια μαλακία από κόσμο μπροστά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι λόγοι μόνοι μου παπά. Όχι, δεν το έμαθα από εσάς, αυτό να το τονίσουμε. Το έμαθα από αλλού πραγματικά. Και όταν από ήρθα. Πού? Να πεις και εμένα ένα χαρό. Όχι, εγώ έμαθα ότι έρχεται να συζητήσετε και να συμφωνήσετε για βραδινό late night στο Μέγκα. Το Μέγκα έχει γραφεία εδώ. Τώρα θέλετε. Έχει ανθρώπους εδώ όμως που μπορεί να παίζουμε έναν άνθρωπο που είναι μέσα. Δεν μπορώ τώρα να πω γιατί αν πω. Περίμενα απ' έξω. Αν βγει άνθρωπος του Μέγκα από εδώ, εγώ. Θα το κόψω το. Όχι! Τις πατάτες, τις πατισουλάκι. Ωραία. Σοβαρά στο λέω αυτό. Ωραία. Αν συμφωνήσετε όμως, θα παραδεχτείτε ότι το μάθαμε πρώτοι. Δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσετε. Δεν θέλετε να. Ή δηλώσετε στα Καρντάσιαν ότι θέλετε να κάνετε βραδινό και σας έχει λείψει το βραδινό. Φταίω εγώ που σας συμπαθώ. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Τόσα χρόνια μου είσαι βγάλει. Με συμπαθείτε τώρα. Μην γελάς και εσύ δεν είσαι μαζί μου. Κάποιος σε κοροϊδεύσε τώρα και σε έφυγε. 47 χρονών άνθρωπος ο καμεραμάν μας ο Ζαΐμις έτρεχε σαν το κατσίκι. Σένα θα πατούσε, όχι, όχι τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εσύ δεν παθαίνεις τίποτα, είσαι αντιπυρηνική. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και ελπίζω να κλείσει η συμφωνία. Επιμένω εγώ. Δεν ξέρω ποια μέρα θα παίζετε. Θα παίζετε και πώς τώρα που θα γίνεται ομόσταυλη με το Σεφερλί, αν θα τα βρείτε τώρα. Ποια μέρα θα το. Όχι, Παναγία μου, Θεούλη μου, γεια σας. Ωραίος. Ναι. Ωραίος ο Πέτρος, ωραίος. Εντάξει. Εγώ παρόλα αυτά, παιδιά, το τρέξιμο το αυτό τον αγαπώ, γιατί είναι πολλά τα χρόνια το θείο. Εντάξει. Πες μας τώρα λίγο, ρε παιδί μου, πώς έγινε το όλο θέμα. Καταρχήν, έχω πάει. Σε τηλέφωνο και σου πω ότι ο Κατσόπουλος παίρνει. Αφού σε Φερλής δεν το ξέρω ο άνθρωπος. Κάτσε. Χαρά μου θα έχει σε Φερλής σήμερα που τα άμα θα κάνω στο Μέγκα και έρχεται μια κυρία, μια φύλακας. Ναι, φύλακας. Γεια σας, μου λέει τι κάνετε, λέω περιμένω τον Πέτρο Κωστόπουλο. Πάει μέσα η κακομοίρα, ξαναγυρνάει, μου λέει: ξέρετε κάτι, ο Κωστόπουλος δεν είναι πια εδώ, βγαίνει ο Σεφερλής. Καλά, μην μου το πεις, της λέω. Δηλαδή, αυτή η κακομοίρα δεν υπάρχει. Πώς θα. Λοιπόν, λέω: εντάξει, εγώ περιμένω εδώ τον Κωστόπουλο. Αν δεν σε ενοχλώ, όχι, μου λέει: θα πρέπει να πάω στην είσοδο. Πάω στην είσοδο. Ερχόταν ένας από τα παιδιά και μου λέγανε: ποιον Κωστόπουλο περιμένει. Παιδιά δεν το ξέραν από τα παιδιά του Μέγκα από το πρωινό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, συνάδελφοι. Ο Κωστόπουλος δεν υπάρχει. Και πες μία στο εκατομμύριο ότι θα έρθει να συζητήσει, θα πάει στη Μεσογείο, δεν θα έρθει εδώ. Μπράβο, σωστά. Όπου λίγο και